Οπότε τώρα δίνεται η ευκαιρία να περάσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση στην επόμενη συνεδρία, η οποία είναι η εκπαίδευση στη διεπιστημονική φροντίδα. Δηλαδή, μιλήσαμε τώρα για το τι κάνουμε και πώς εκπαιδευόμαστε, είναι καιρός να δούμε. Οπότε, ο λόγος στην κυρία Σουρτζή και στον κύριο Λιονί για να προεδρεύσουν αυτή τη συνεδρία. Καλησπέρα και από μένα. Και ευχαριστούμε που κάποιοι έχετε αντέξει μέχρι αυτή την ώρα και ελπίζουμε να αντέξετε μέχρι τις 8 που θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα 55 λεπτά που μας μείνανε. 100, συγγνώμη που σας διακόπτω, 140 άτομα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οπότε... Α, πολύ καλό. Μπράβο. Εγώ βλέπω μόνο αυτούς που είναι συνδεδεμένοι στο Zoom, οπότε δεν μπορώ να ξέρω το σύνολο των όσων παρακολουθούν. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και ευχόμαστε να έχουν όλοι κάτι καλό να πάρουν στο τέλος αυτής της ημέρας και της αυριανής. Ευχαριστώ και τον κύριο Λιονί που είπε ότι θα έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω πως δεν είναι δική μου δουλειά να πω πολλά. Έχουμε 3 ομιλητές στη συνέχεια που θα μιλήσουν για την εκπαίδευση στη διεπιστημονική φροντίδα. Ακούσαμε σήμερα πολλές φορές στις συνεδρίες πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί η ομάδα σε οποιαδήποτε φάση της φροντίδας του ηλικιωμένου με κάταγμα ευθραυστότητας. Και είναι γεγονός ότι και για τα κατάγματα ευθραυστότητας, αλλά και για όλες τις άλλες καταστάσεις που συζητηθήκανε, η διεπιστημονική προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική για να έχουμε ολιστική φροντίδα και να μην κοιτάμε ένα κομματάκι του ασθενή και να μην καταφέρνουμε στο τέλος να δώσουμε αυτό που χρειάζεται και να γυρίσει στο σπίτι του, στην κοινότητα, όσο γίνεται πιο κοντά στην πρώτερη κατάσταση και να συνεχίσει να ζει με καλή ποιότητα ζωής, που είναι το τελικό, νομίζω, για όλους μας όραμα, θα έλεγα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Να δώσω για μια σύντομη παρέμβαση το λόγο και στον κύριο Λιονί και στη συνέχεια να περάσουμε στις 3 ομιλίες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σουρτζή. Περισσότερο για να σας ευχαριστήσουμε. Είστε ένα αξιόλογο πρόσωπο, καθηγήτρια, συνάδελφος εδώ και χρόνια και προσπαθείτε πάρα πολύ για να πετύχετε μέσα από τη σχολή σας τη διεπιστημονική αυτή συνεργασία, αλλά κυρίως μέσα από τη διεπιστημονική εκπαίδευση. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Θα ήθελα μόνο, όπως το ζητάει πάντα το FFN, μέσα από τις μοναδικές ακαδημαϊκές αρχές που έχουν όλοι προσκεκλημένοι, να πούμε την αλήθεια σήμερα. Και αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Γιατί αν μείνει ο λόγος μόνο ρητορικός ή μόνο μέσα από τις διαφάνειες, δεν θα έχουμε πετύχει. Οπότε περιμένουμε σήμερα, πραγματικά, μέσα σε αυτά τα 45 λεπτά που έχουμε και από σύντομες παρουσιάσεις που πρέπει να έχουμε, μια και είμαι και από τους 3 ομιλητές, είμαι πολύ σύντομος, ακριβώς για να έχουμε το λόγο αυτής της διεπιστημονικής συζήτησης στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς θα παρουσιάσετε την πρώτη ομιλήτρια. Θα παρουσιάσω στη συνέχεια την κυρία Τσιλιγιάννη. Η πρώτη ομιλήτρια, λοιπόν, στη συγκεκριμένη συνεδρία είναι η κυρία Αναστασία Πανά, που έχει δυστυχώς πρόβλημα με την κάμερά της και δεν είμαι σίγουρη ότι θα τη δούμε μέχρι το τέλος, που έχει μακρά εμπειρία στα προβλήματα των ηλικιωμένων με κατάγματα. Έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στο χειρουργείο στη Βούλα και σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής σε παρεμφερές θέμα και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο δίκτυο καταγμάτων ευθραυστότητας, που είναι αρκετό καιρό μέλος, και θα μας πει τη δική της άποψη για την εκπαίδευση στη διεπιστημονική φροντίδα, κυρίως μέσα στο νοσηλευτικό πλαίσιο. Και λίγο θα βάλει και το θέμα της συμμετοχής, παρότι είναι σε εισαγωγικά, όπως είπε ο κύριος Λιονίς, του ασθενή και της οικογένειάς του. Αναστασία, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Η ομιλία μου είναι βιντεοσκοπημένη και θα είμαι μετά μαζί σας πάλι στη συζήτηση. Εκπαίδευση στη διεπιστημονική φροντίδα και ο ρόλος του νοσηλευτή. Τα πιο γνωστά μοντέλα φροντίδας για τη δευτερογενή πρόληψη καταγμάτων που συναντάμε στη βιβλιογραφία είναι οι υπηρεσίες διασύνδεσης για τα κατάγματα, τα γνωστά FLS και ορθογυριατρικές υπηρεσίες.
Αυτό που χαρακτηρίζει και τα δύο είδη μοντέλων είναι η ύπαρξη και η λειτουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας. Στην ομάδα αυτή μπορεί να συμμετέχουν ορθοπαιδικοί, γυρίατροι, γενικοί οικογενειακοί γιατροί, ρευματολόγοι, φυσίατροι, ενδοκρινολόγοι, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι. Σημαντική και απαραίτητη φαίνεται να είναι η συμμετοχή των νοσηλευτών ως μέλη σύνδεσμη μέσα στη διεπιστημονική ομάδα. Μέσα από μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση προκύπτει πως η ρόλη των νοσηλευτών στη φροντίδα των ασθενών με κάταγμα ευθραστότητας είναι ο συντονισμός, η συνεργασία, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, η διερεύνηση και οι συστάσεις θεραπείας, ο σχεδιασμός εξόδου, η υποστήριξη και η follow-up παρακολούθηση συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των δευτερογενών καταγμάτων και η τεκμηρίωση σε αρχεία. Ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας φροντίδας, οι νοσηλευτές έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή αφορά πρωτίστως την εκπαίδευση της ίδιας της διεπιστημονικής ομάδας και ακολούθως την εκπαίδευση συναδέλφων νοσηλευτών, των ίδιων των ασθενών με κάταγμα και των φροντιστών τους. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μείωση της συχνότητας επανεμφάνισης νέων καταγμάτων με απότερο σκοπό την μείωση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και του συνεπακόλουθου κόστους. Μέσα στη διεπιστημονική ομάδα, ο νοσηλευτής εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της, η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, δεξιοτήτων, εμπειριών και πρακτικών, η συνεργασία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των παρεμβάσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η συχνή επαναξιολόγηση των στόχων και των αποτελεσμάτων της. Οι νοσηλευτές εκπαιδεύουν νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας στον εντοπισμό ασθενών με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, συγκεκριμένα τους εκπαιδεύουν πώς να αναγνωρίζουν παράγοντες κινδύνου που έχουν συσχετιστεί με κατάγματα ευθραστότητας, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ηλικία και ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος. Και τους μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου κατάγματος, όπως το FRAX. Επίσης, οι νοσηλευτές εκπαιδεύουν άλλους νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας της ομάδας πώς να εκτιμούν τον κίνδυνο πτώσης μέσω της αναγνώρισης παραγόντων κινδύνου, όπως είναι το ιστορικό πτώσεων το τελευταίο έτος, η αστάθεια στη βάδιση και ο φόβος πτώσης. Τους μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν στην πράξη σταθμισμένα, αξιόπιστα εργαλεία ελέγχου του κινδύνου πτώσεων. Επίσης, οι νοσηλευτές εκπαιδεύουν και εκπαιδεύονται μέσα στη διεπιστημονική ομάδα σχετικά με τις προληπτικές παρεμβάσεις που μπορεί να αφορούν τη διατροφή, την πρόληψη των πτώσεων και τη σωματική άσκηση. Εκπαιδεύουν και εκπαιδεύονται σχετικά με την διακοπή του καπνίσματος, την αποφυγή υπερβολικής χρήσης αλκοόλ, την οργάνωση και τον συντονισμό της ομάδας και τη συμμόρφωση στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Η σαρκοπενία και η ευπάθεια είναι δύο καταστάσεις που παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά πλέον στους ηλικιωμένους και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και συνεπώς με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Οι νοσηλευτές μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση για τον εντοπισμό ηλικιωμένων με πιθανή σαρκοπενία ή ευπάθεια μέσω της χρήσης εργαλείων ανίχνευσης, τα γνωστά screening tools. Για τη σαρκοπενία υπάρχει το εργαλείο SARC-F, που είναι ένα ερωτηματολόγιο με 5 μεταβλητές, τη μυϊκή δύναμη, τη βοήθεια στο περπάτημα, την έγερση από καθιστή θέση, το ανέβασμα σκάλας και το ιστορικό πτώσεων το τελευταίο έτος. Για την ευπάθεια, πιο συχνά χρησιμοποιούνται το φαινοτυπικό μοντέλο και ο δείκτης ευπάθειας. Στο φαινοτυπικό μοντέλο αναγνωρίζονται η απώλεια βάρους, η αδυναμία, η κόπωση, η βραδύτητα στο περπάτημα και το χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Ο δείχτης ευπάθειας είναι άθροισμα συγκεκριμένων διαταραχών που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο αρνητικών εκβάσεων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στους νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς με κατάγματα ευθραστότητας χαρακτηρίζεται ως ορθογυριατρική, καθώς απαιτεί ποικίλες συγκεκριμένες δεξιότητες που συνδυάζουν εξειδικευμένη ορθοπαιδική φροντίδα παράλληλα με την κάλυψη σύνθετων αναγκών φροντίδας που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι γενικότερα.
Στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί δίκτυο νοσηλευτών καταγμάτων ευθραστότητας με συμμετοχή νοσηλευτών από όλη τη χώρα. Έχει πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με τη συμμετοχή των πρωτοπόρων στη νοσηλευτική καταγμάτων ευθραστότητας Hertz και Sandy Tomlinson υπό την αιγίδα του ΕΣΝΕ και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο Fragility Fracture Nursing. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως οι νοσηλευτές ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας έχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ασθενών. Η εκπαίδευση αυτή αφορά την τροποποίηση του τρόπου ζωής, παράδειγμα την πρόσληψη βιταμίνης D και ασβεστίου και την προτροπή για άσκηση. Επίσης, μπορεί να αφορά την πρόληψη των πτώσεων. Οι νοσηλευτές προτρέπουν τους ασθενείς να ελέγξουν την ενδεχόμενη πολυφαρμακεία, την ακοή τους, την όρασή τους, να πάρουν μέτρα για επαρκή φωτισμό στο σπίτι, για αποφυγή ολισθηρότητας του δαπέδου και για κατάλληλη υπόδυση. Επίσης, οι νοσηλευτές εκπαιδεύουν τους ασθενείς στη συμμόρφωση και στην προσήλωση στη θεραπεία, ενημερώνοντάς τους για τη σωστή χορήγηση των φαρμάκων και την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, αν παρατηρηθούν. Οι νοσηλευτές, τέλος, εκπαιδεύουν τους φροντιστές. Η εκπαίδευση των φροντιστών περιλαμβάνει ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ασθενών και είναι εξαιρετικά σημαντική για τις περιπτώσεις εκείνες που οι ασθενείς παρουσιάζουν έκπτωση της νοητικής λειτουργίας. Με αφορμή ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, δημιουργείται ένα πρόγραμμα για φροντιστές από το FFN με συμμετοχή νοσηλευτών. Οι παρεμβάσεις που έχουν στόχο την εκπαίδευση και την κοινωνική υποστήριξη των φροντιστών φαίνεται πως αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και τις ικανότητες των φροντιστών, βελτιώνουν την ποιότητα φροντίδας που παρέχεται στο σπίτι, μειώνουν την παραπληροφόρηση και το άγχος που βιώνουν οι φροντιστές, βελτιώνουν το αίσθημα ευεξίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές και μειώνουν την πιθανότητα μεταφοράς των ασθενών σε ιδρύματα, μονάδες φροντίδας και του επακόλουθου κόστους. Παραδείγματα εκπαιδευτικών πηγών για επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνουν το Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραστότητας, το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, τη Royal Osteoporosis Society, το International Osteoporosis Foundation, το Capture the Fracture Best Practice Framework και το National Osteoporosis Foundation. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να επισημάνω πως δεν υπάρχει μία μοναδική κατηγορία επαγγελματιών υγείας που να μπορεί μόνη της να πετύχει τη φροντίδα των ασθενών με κάταγμα ευθραστότητας. Αλλά υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις πως η έκβαση των ασθενών μπορεί να βελτιωθεί αν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους που θα αποτελέσουν την ορθογυριατρική ομάδα. Οι νοσηλευτές είναι εκείνοι που περνούν τον περισσότερο χρόνο δίπλα στον ασθενή και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο αριθμητικά κλάδο επαγγελματιών υγείας, άρα κατέχουν κεντρική θέση στην έκβαση θετικών αποτελεσμάτων. Το πρώτο κάταγμα θα πρέπει να είναι το τελευταίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, δεν μπορώ ακόμα να ανοίξω την κάμερα μόνο. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πανά. Θα έχουμε στο τέλος τη χαρά για την διεπιστημονική συζήτηση. Θα είναι σειρά και χαρά μου να παρουσιάσω και μια δεύτερη συνάδελφό μου, τον κύριο Συμβουλάκη, τον παρουσίασαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Είναι χαρά, λοιπόν, για μένα να παρουσιάσω την κυρία Τσιλιγιάννη. Η κυρία Τσιλιγιάννη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια της Δημόσιας Υγείας και της Γενικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί ξέρω ότι θα προσπούσει στην παραδοσιακή της ευνότητα. Να σας πω μόνο ότι θα μιλήσει κυρίως για την εκπαίδευση στη διεπιστημονική φροντίδα, όχι μόνο ρητορικά ή ακαδημαϊκά, αλλά κυρίως από τις βιωμένες της εμπειρίες. Η κυρία Τσιλιγιάννη έχει μια πολύ μεγάλη σχέση με το Διεθνές Δίκτυο για τα αναπνευστικά νοσήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό που ακούγεται σαν International Primary Care Respiratory Group, στο οποίο είχε διατελέσει και πρόεδρος και συνεχίζει να δρά, να λειτουργεί και να δημοσιεύει εργασίες. Το δίκτυο αυτό, όπως και άλλα δίκτυα στην γενική ιατρική,
ουσιαστικά επενδύουν στην εκπαίδευση των επαγγελμάτων υγείας και ουσιαστικά συνθέτουν μέσα από ερευνητικές προτάσεις αλλά και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για να αναλύσουν και να αναδείξουν το ρόλο της ομάδας υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών νοσημάτων και ιδιαίτερα εκείνων των αναπνευστικών νοσημάτων που, όπως ακούσατε και από την προηγούμενη στρογγυλό τραπέζι, οδηγούν και στην ευπάθεια και φυσικά στο πρώτο κάταγμα. Κυρία Τσιλιγιάννη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής και της στρογγυλής αυτής, του στρογγυλού αυτού του τραπεζιού, καθηγητή κύριο Λιονί, αλλά και τον κύριο Τσουμίδη. Και να ξεκινήσω, νομίζω βλέπετε, γιατί βλέπω δύο εικόνες εγώ, την παρουσίαση. Βλέπουμε την παρουσίαση στο μισό της κομμάτι, κυρία Τσιλιγιάννη. Ωραία, μισό λεπτάκι να το επαναλάβω τότε. Ναι. Τώρα τη βλέπετε. Τώρα τη βλέπουμε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα που καλούμε να αναπτύξω σήμερα είναι ο ρόλος της ομάδας υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα μιλήσουμε λίγο για την αναγκαιότητά του και για το τι ακριβώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει. Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να επιτευχθεί μια διασύνδεση μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ έχει κεντρικό ρόλο στην πρόληψη, στην έγκυρη διάγνωση, στη συνέχεια στη φροντίδα, στη δημιουργία μιας ομάδας υγείας και συνεργασία διαφόρων ομάδων υγείας. Όπως βλέπετε, έχει πολύ κεντρικό ρόλο, γιατί έχει στο επίκεντρο τον ασθενή και έχει και το πολύ σημαντικό, θα έλεγα, αυτό κομμάτι, ότι έχει αυτό το community orientation, προσανατολισμό στην κοινότητα και την ολιστική προσέγγιση που μας δίνει και την πολύ σημαντική πηγή, που είναι να μπορέσουμε να δούμε ολιστικά τον άνθρωπο μέσα στο σύνολό του και μέσα στην κοινωνία που ζει και στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαβιώνει. Βλέπετε όμως εδώ πέρα και τον ορισμό ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο συνεργασίας μεταξύ των νοσοκομείων, των ειδικών, διαφόρων ειδικών μονάδων πρόληψης, των NGO κτλ. Αλλά όπως βλέπετε δεν είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά λέει primary care team, άρα η δημιουργία μιας ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει ένα κεντρικό ρόλο μέσα στο σύστημα. Ποια είναι η ανάγκη της δημιουργίας ομάδας υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Είναι πολύ μεγάλη, όπως όλοι πιθανόν αντιλαμβανόμαστε. Και γιατί είναι μεγάλη? Είναι για τα μεταδιδούμενα νοσήματα. Νομίζω η πανδημία έδειξε ότι είναι σίγουρα ανάγκη και για τα μεταδιδούμενα νοσήματα, γιατί χρειάζεται αυτός ο συντονισμός των δράσεων, πολιτικών δράσεων, διαφόρων επαγγελματιών υγείας κτλ. Αλλά σίγουρα είναι για τα μη μεταδιδούμενα νοσήματα, γιατί πολύ απλά όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνονται πολλοί νοσηρότητες και όπως προαναφέρθηκε, αυξάνεται και η ευπάθεια. Η ανάγκη για μια ομάδα υγείας και μια διεπιστημονική συνεργασία είναι καθοριστική, ενώ υπάρχουν διάφορα μοντέλα χρόνιας φροντίδας και αυτό είναι γιατί ο πληθυσμός είναι γερασμένος, έχει πολλή νοσηρότητα, έχει εύθραυστα και ευπαθή ηλικιωμένα άτομα και μεγάλο αριθμό ασθενών με περίπλοκες ανάγκες που σχετίζονται με τα χρόνια αυτά νοσήματα. Επίσης, υπάρχει μια αυξανόμενη πολυπλοκότητα δεξιοτήτων και γνώσεων και μια υπηρετησιδίκευση, θα λέγαμε, στα επαγγέλματα υγείας, που καθιστά αναγκαστική, θα λέγαμε, και απολύτως επιθυμητή τη δημιουργία μιας ομάδας υγείας, ενώ υπάρχει μια σημαντική επιδίωξη της συνέχειας της φροντίδας, γιατί αυτό θα μας διασφαλίσει και την ποιότητα. Η ολοκληρωμένη λοιπόν φροντίδα είναι η παροχή καλώς διασυνδεδεμένης αποτελεσματικής και επαρκούς φροντίδας, η οποία οργανώνεται βάσει των κοινωνικών αναγκών και της υγείας του ατόμου με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο όρος διεπιστημονική ομάδα χρησιμοποιείται ως ένας γενικός όρος αναφοράς για αυτές τις ομάδες υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας και σε μια διεπιστημονική ομάδα. Κάθε μέλος βασίζεται στην εμπειρία του άλλου για την επίτευξη κοινών στόχων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διεπιστημονική ομάδα που εργάζεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι υψίστης σημασίας, έτσι ακριβώς χαρακτηρίζεται, για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης
Και αυτό που θεωρείται είναι ότι προκειμένου να έχουμε αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια διεπιστημονική ομαδική εργασία. Και αυτό που καλούνται οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης είναι να εργαστούν σε ομάδες που λειτουργούν καλά και σύμφωνα με τη βέλτιστη κατανομή ρόλων και καθηκόντων σε σχέση με τις δεξιότητες. Γιατί είναι σημαντική επίσης η ομάδα υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι πολύ σημαντική και έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες αυτό, ότι όταν λειτουργεί σωστά, βελτιώνονται όλοι σχεδόν οι παράμετροι της ποιοτικής φροντίδας υγείας. Και αυτά αφορούν παράγοντες όπως η προσβασιμότητα, η προσέγγιση των χρονίων σπασχόντων, η ποιοτικότερη φροντίδα, όπως προκύπτει και από την αξιολόγηση των ασθενών, γιατί αυτή είναι μια παράμετρος που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, η μείωση των νοσηλιών και τέλος να καταφέρουμε μέσω αυτής της ομάδας να πάρουμε αυτό που χρειάζεται κάθε άνθρωπος, νομίζω, την ολιστική, ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Η ομάδα αυτή διεπιστημονικής φροντίδας είναι μια ομάδα επαγγελματιών, δηλαδή υγείας, από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους που συνεργάζονται για τη διαχείριση όλων σχεδόν των αναγκών ενός ασθενού. Σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο ασθενής και η οικογένεια του ασθενού θα πρέπει να συμμετέχουν στην ομάδα. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, μιας και το σχολιάσαμε και πριν, να κάνω ένα σχόλιο εδώ και να πω ότι νομίζω ότι εδώ είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι, ότι ο ασθενής δεν έχει λάβει το ρόλο που θα πρέπει, όχι μόνο σε εμάς, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη συναπόφαση, δηλαδή, όπως πολύ σωστά τοποθετηθήκατε προηγούμενα, αλλά και στη συνδιαχείριση του νοσήματος στην καθημερινότητά του. Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας πολλές φορές φανταζόμαστε ότι είναι ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή και ίσως κάποιοι άλλοι, αλλά είναι ένα ευρύ πλαίσιο που μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερες ομάδες, πολύ περισσότερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εργοθεραπευτές, διαιτολόγους, ΜΕΕΣ κτλ. Και τα καλύτερα φυσικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν υπάρχει αυτή η ενεργός συμμετοχή του ασθενή και της οικογένειας και των φροντιστών του μέσα στην ομάδα αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα που έχουν... Συγγνώμη. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα που έχουν περιγραφεί. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρχει μια αυτή η ομάδα υγείας και χρειάζεται να υπάρχει επικοινωνία, συντονισμός και συνεργασία, κοινή στόχη και όραμα, να υπάρχει μια κοινή πρόσβαση σε αρχεία, κατανόηση των ρόλων και σεβασμός και στο επίκεντρο, όπως φαίνεται και από αυτό το μοντέλο, να είναι πάντα ο ασθενής. Αυτά τα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί και για την προσέγγιση στο σπίτι, τη βοήθεια δηλαδή στο σπίτι, και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι βασικοί πυλώνες, εκτός από τη δημιουργία της ομάδας. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, κοινή διαχείριση, να υπάρχει πρόσβαση στη φροντίδα και στην πληροφορία, να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια, να έχουμε πρόσβαση και στην τεχνολογία και φυσικά αυτά να καλύπτονται από το σύστημα υγείας μέσω της ασφάλισης των ασθενών. Η διεπιστημονική πρακτική, η διεπαγγελματική πρακτική είναι μια διαδικασία δηλαδή συνεργατικής και συμπληρωματικής πρακτικής, κατά την οποία η γνώση και οι δεξιότητες των επιστημονικών κλάδων παρόχων που εργάζονται ως ομάδα είναι μεγαλύτερη φυσικά από το άθροισμα των μεμονωμένων μελών που απαιτούνται για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Πολλοί εργαζόμενοι στην υγεία από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού με τους ασθενείς, τις οικογένειες, τους φροντιστές και την κοινότητα για να μπορέσουμε να έχουμε την υψηλότερη ποιότητα της περίθαλψης. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια διαδικασία συμπληρωματικής πρακτικής, όπου οι γνώσεις και οι δεξιότητες ενός επιστημονικού κλάδου συμπληρώνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις ενός άλλου επιστημονικού κλάδου. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι είναι πήγουσα παγκόσμια ανάγκη η ενσωμάτωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας. Αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να πούμε και τα δύσκολα, είναι ότι έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι εγώ θέλω, εγώ αισθάνομαι, εγώ πιστεύω, και είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγώ να το κάνουμε εμείς, και να, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί επαγγελματίες μέσα στην ομάδα, αλλά είναι και απολύτως απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η ομάδα υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν παράγοντες επιτυχίας και φραγμοί.
Οι δεξιότητες και το αίσθημα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντικό. Το ομαδικό πνεύμα εργασίας επίσης πολύ σημαντικό, καθώς επίσης και να υπάρχουν μετρήσιμες εκβάσεις και να υπάρχει και μια ανατροφοδότηση, δηλαδή τι πήγε καλά, τι δεν πήγε και τι μπορούμε να διορθώσουμε. Επιλογή των καταλληλότερων μελών της ομάδας και σαφήνεια των ρόλων, ενώ η ρόλη πρέπει να είναι απολύτως διακριτή με μια αξιόπιστη αξιολόγηση. Οι φραγμοί που παρουσιάζονται και φαντάζομαι σε έναν από αυτούς που θεωρώ πολύ σημαντικό θα αναφερθεί και ο καθηγητής αργότερα, είναι η απουσία εμπειρίας και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο να δουλεύει κανείς μέσα σε μια ομάδα. Φυσικά ανεπαρκής υποδομή και απουσία ή περιορισμένη χρηματοδότηση. Η απουσία κοινών στόχων ορισμού της ομάδας και έλλειψη χρόνου για συναντήσεις και μια ηγεσία που θα σέβεται τη διαφορετικότητα όλων, αλλά και επίσης το γεγονός του ότι στις σχολές δεν μαθαίνουμε να δουλεύουμε σαν μια ομάδα υγείας, αλλά μαθαίνει σε κάθε σχολείο ο καθένας το ρόλο του συγκεκριμένου επαγγέλματος υγείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κάποτε θα πρέπει να αλλάξει. Ο καθηγητής το έχει πει πάρα πολλές φορές, ότι θα πρέπει να έχουμε και μαθήματα που να απευθύνονται, να είναι κοινά. Το έχουμε ακούσει πολλά χρόνια, το ακούμε εμείς που είμαστε δίπλα του, που να μπορούμε να δουλέψουμε κάποτε σαν μια ομάδα υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να μην είναι βασισμένη στο κλασικό κάθετο ιεραρχικό μοντέλο και να υπάρχει μια νέο μοντέλο διαχείρισης με στόχο την οριζόντια επικοινωνίας. Και συχνά θα πρέπει να διευρυνθεί και με επαγγελματίες εκτός του παραδοσιακού χώρου της υγείας, όπως είναι για παράδειγμα οι καθηγητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και άλλοι, ώστε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να μην είμαστε απλά επαγγελματίες, αλλά να είμαστε δύο επαγγελματίες, δηλαδή να μπορούμε να συνεργαστούμε ο ένας με τον άλλον. Τελειώνοντας, θέλω να δώσω δύο παραδείγματα αυτής της διεπαγγελματικής συνεργασίας. Ο καθηγητής προηγουμένως ανέφερε για το International Primary Care Respiratory Group, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διαχείριση του χρονίου άσθματος είναι η υπερεξάρτηση από τα ΣΑΠΑ, μια κατηγορία Β2 διαγερτών, δηλαδή Short Acting Beta-2 Agonists, που έχουμε αποδεδειγμένες μελέτες που μας δείχνουν ότι υπάρχει πολύ ψηλό ποσοστό θνητότητας όταν χρησιμοποιούνται αλόγιστα, ενώ στη θέση τους θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή ώστε να αντιμετωπιστεί η φλεγμονή. Αυτό που έγινε λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη δράση, η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται σε 21 χώρες, με στόχο να δημιουργηθεί μια ομάδα υγείας μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αφορούσε διάφορους επαγγελματίες υγείας, φαρμακοποιούς, γενικούς γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, όλους σχεδόν θα έλεγα τους επαγγελματίες υγείας, με σκοπό να γίνει ενημέρωση. Και επειδή θα υπήρχε και δυσκολία για το πώς ακριβώς θα προσεγγίσουν τον ασθενή και να τον πείσουν, έχουν δημιουργηθεί αυτά τα question and challenge cards, όπου είναι ερωτήσεις δηλαδή, και ένας τρόπος προσέγγισης του ασθενή που έχει επιβεβαιωθεί και από ψυχολόγο, ώστε να μπορεί ο ασθενής να έρθει πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να πω εδώ πέρα ότι η καινοτομία αυτής της δράσης είναι ότι πέρα από την ομάδα υγείας που δημιουργήθηκε, έχει ακολουθήσει όλους τους κανόνες ενός κοινωνικού κινήματος, ώστε να μπορέσει να επιφέρει την αλλαγή, με όλες αυτές τις προσπάθειες να γίνονται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να υπάρχει πολιτική συμμετοχή και διοικητών νοσοκομείων, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κτλ., ώστε να υπάρξει το πραγματικό αποτέλεσμα. Και δεύτερον, ήθελα απλά να προβληματιστούμε με μια κλινική περίπτωση. Έχουμε μια γυναίκα 56 ετών, η οποία είναι παχύσαρκη, είναι άνεργη, είναι άγαμη και μένει με τη μητέρα της που τη φροντίζει, η οποία έχει CA μαστού. Ζουν με μια σύνταξη 360 ευρώ σε μια παλιά κατοικία, η οποία φαίνεται στενοχωρημένη και κλαίει, έρχεται στο κέντρο υγείας λόγω ενός θλαστικού τραύματος και δεν έχει εξεταστεί από ιατρό για 10 χρόνια λόγω του ότι η μητέρα της υποφέρει αυτή τη στιγμή από ένα ιατρικό λάθος. Και ο λόγος που το ανέφερα ως περιστατικό είναι γιατί εδώ πέρα είναι μια κυρία στην οποία προφανώς μπορούν να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις και η ομάδα υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μπορεί να κάνει πολλά. Την κυρία, την οικογένεια αυτή επισκεπτόταν συχνά η βοήθεια στο σπίτι, κάθε μία με δύο εβδομάδες,
Οπότε, αν υπήρχε μια οργανωμένη φροντίδα και μια οργανωμένη ομάδα υγείας, σίγουρα η βοήθεια στο σπίτι θα ήταν μέσα σε αυτή την οργανωμένη φροντίδα και αν θα ενημερωνόταν όλη η ομάδα ώστε να πάρθουν μέτρα νωρίτερα και να μην περιμένουμε την κυρία αυτή μετά από 10 χρόνια να έρθει τυχαία στο κέντρο υγείας και να δούμε την κατάστασή της ώστε να λάβουμε μέτρα και να την αντιμετωπίσουμε. Και ο άλλος λόγος που ανέφερα αυτό το περιστατικό είναι ότι γιατί καμιά φορά έχουμε ένα στενό προσδιορισμό των υποχρώσεων ενός επαγγέλματος υγείας. Για παράδειγμα, νομίζουμε ότι η ΜΕΑ ασχολείται μόνο με την προγεννητική εκπαίδευση και τον τοκετό, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να επεκταθεί ο ρόλος της και στην υγεία των γυναικών και στα γυναικολογικά θέματα, ενώ ο επισκέπτης υγείας σίγουρα θα μπορούσε να αξιολογήσει τις ανάγκες υγείας. Ένα απλό παράδειγμα για να κατανοήσουμε τη σημασία μέσα από ένα αληθινό περιστατικό, τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και της ομάδας υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιλιγιάννη. Νομίζω ότι βάλατε δύο σημαντικά θέματα. Το ένα, τι κάνουμε στην εκπαίδευση. Θα μας τα πει βεβαίως στη συνέχεια ο κύριος Λιονής πολύ περισσότερο και πολύ πιο αναλυτικά. Και το δεύτερο δεν είναι μόνο το να έχουμε ομάδα που να περιλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας που χρειαζόμαστε, αλλά να υπάρχει και διασύνδεση των υπηρεσιών. Ούτε το ένα έχουμε καταφέρει να κάνουμε, ούτε το άλλο. Μια χαρά τα καταφέρνουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία ερευνητικά έργα και να δημοσιεύουμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα να τα εφαρμόσουμε, ξαναγυρνάμε στο παλιό καλό κλουβάκι μας και δεν πάμε παραπέρα. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Λιονή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να παρουσιάσω τον κύριο Λιονή. Είναι γνωστό σε όλους μας για τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την γενική οικογενειακή ιατρική και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όσα έχει κάνει στη διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου καταγμάτων ευθραυστότητας και νομίζω πως είναι ώρα να του δώσω το λόγο να μας πει για το ρόλο της εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης, στη διεπιστημονική εκπαίδευση. Κύριε Λιονή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συμπρόεδρος. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να είσαστε πολύ καλύτερα στη θέση μου, γιατί έχετε μια εξαιρετική εμπειρία και προσωπική, αλλά και σαν νοσηλευτική σχολή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, χωρίς να διαβάσω τις διαφάνειες, κυρίως για να μεταφέρω μηνύματα, όπως ακριβώς αρχικά δεσμεύτηκα, λέγοντας την αλήθεια. Γιατί πρέπει να υποθεί η αλήθεια για την Ελλάδα σήμερα, που αναζητάει πραγματικά με μια άλλη διαδρομή και ένα άλλο δρόμο, όχι για να βγει από την πανδημία, αλλά για να κάνει το σύστημά της πιο αποδοτικό, αλλά και πιο ανθεκτικό. Είχα την χαρά να εξετάσω πολύ κοντά τη διεπιστημονική και διεπαγγελματική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λιντσέπινγκ, όταν ήμουν νέος, να εκπαιδευτώ κάτω από καθηγήτριες νοσηλευτικής και καθηγητές της ιατρικής, κυρίως ένα πανεπιστήμιο που είναι το πρώτο στο ranking σε σχέση με τις εκπαιδευτικές μεθόδους στη Σκανδιναβία, εκεί που πραγματικά οι φοιτητές όχι μόνο συναθρίζονται στα έδρανα τα ακαδημαϊκά τα πρώτα χρόνια για να ακούσουν τα μαθήματα από κοινού, αλλά κυρίως στον τελευταίο χρόνο έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν κάτω από την ομπρέλα της ομάδας υγείας ως φοιτητές. Και εκεί θα δει λοιπόν κανένας την πραγματική λειτουργία, αυτό που λέγεται School of Health Sciences, να αναπτύσσει δηλαδή εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και πρακτικές ασκήσεις. Θα ήθελα να πω ότι παρόλο που το έχουμε προσπαθήσει πολύ, και είναι αλήθεια ότι το προσπαθήσανε και άλλοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που είναι σήμερα ομότιμοι, κάνουμε και εμείς τώρα τις προσπάθειές μας, είναι αλήθεια ότι δεν καταφέραμε ακόμη και στην Κρήτη να συνεννοηθούμε με την νοσηλευτική σχολή και τη σχολή της κοινωνικής εργασίας, το ΕΛΜΕΠΑ σήμερα, για να μπορέσουμε να έχουμε κοινά προγράμματα εκπαίδευσης των προπτυχιακών μας φοιτητών. Είναι μια αλήθεια. Δεν έχει σημασία ποιοι παράγοντες, τοπικοί, γενικοί, συστημικοί ή όχι, το επηρεάζουν, αλλά είναι μια αλήθεια. Και νομίζω ήδη την κατέθεσα. Σαφέστατα, αγαπητή κυρία Σουρτζή, εσείς έχετε εξαιρετικές εμπειρίες ειδικές και είμαι βέβαιος ότι μετά από μένα θα μπορέσετε πραγματικά σαν επίλογο να δώσετε ένα μικρό περίγραμμα των δράσεων που έχετε. Κοιτάτε, συνηθίζω το τελευταίο καιρό να αναφέρομαι σε έναν εξαιρετικό διανοητή, τον Τζον Λοκ,
ο οποίος έλεγε ότι η γνώση είναι η νόηση, η ανθρώπινη νόηση είναι περιορισμένη. Και ήταν από τους εκκλασικούς εμπειρισιστές που μιλούσε για τον κόσμο του φαίνεστε, για τον φαινομενικό κόσμο, λέγοντας ότι ακόμη και αυτό που βλέπουμε δεν μπορεί να είναι ένα μέρος της αλήθειας, γιατί βλέπουμε ένα μικρό του κομμάτι. Και έτσι είναι αλήθεια ότι κανένας πρέπει να ταξιδεύσει. Πρέπει να ταξιδεύσει για να γνωρίσει και τις εμπειρίες των άλλων, αλλά και να μάθει από τις εμπειρίες των άλλων και κυρίως να συνθέσει. Αυτή η σύνθεση τη χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε, γιατί μόνο έτσι, όπως αγαπητέ κύριε Συμβουλάκη, αγαπητέ μου συνάδελφε, πραγματικά όπως είπατε, πρέπει να σπάσουν τα διαφράγματα. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια θετική εμπειρία. Εδώ είναι μια θετική εμπειρία και πρέπει να τις αναφέρουμε. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η θετική εμπειρία, την επίγευσή της την είχαμε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και στην Νοσηλευτική Σχολή. Δεν ήταν εύκολος σκόπος. Θυμάμαι πάρα πολύ, είχα τη χαρά, μια και ήμουν και ο μεγαλύτερος, και μαζί με την καθηγήτρια την κυρία Καλοκαιρινού, αλλά και μια σειρά πολλών άλλων συναδέλφων. Βλέπετε τα ονόματά τους, καθηγητές είναι σήμερα οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν ερευνητές. Καθίσαμε και να συναθρήσουμε νοσηλευτές, επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, φυσικοθεραπευτές, επαγγέλματα από τον εργαστηριακό τομέα, κοινωνικούς λειτουργούς, γενικούς οικογενειακούς γιατρούς, ακαδημαϊκούς και μη, για να κάτσουμε να βγάλουμε αυτό το μικρό βιβλίο. Είναι ελεύθερο, σας παρακαλώ πολύ, είναι εκδόσεις Κάλυπος, μπορείτε να το διαβάσετε. Έχει για εκείνη την εποχή εξαιρετική ανάλυση της βιβλιογραφίας, μιλάει για την ομάδα υγείας αρκετά γλαφυρά, όπως το έκανε και η κυρία Τσιλιγιάννη, μιλάει για την καθηγεσία πάρα πολλά και βέβαια επιμερίζει το ρόλο του καθενός, κάνοντας αναλύσεις μέσα από τη συστηματική βιβλιογραφία. Δίδει εξαιρετικούς ορισμούς και χρησιμοποιεί μάλιστα και παίρνει και αρκετά δάνεια από το έργο του εξαιρετικού καθηγητού, του κυρίου Μπαμπινιώτη, προσπαθώντας ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει τι είναι πολυεπιστημονική και τι είναι διεπιστημονική. Αυτό που κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι είναι πολυεπιστημονική ομάδα. Δεν την κοιτάξαμε τη διεπιστημονικότητα, δεν την κοιτάξαμε, όχι δεν την ξέρουμε. Έχουμε πολλά πρόσωπα που μιλάνε για την διεπιστημονικότητα. Έχουμε αρκετές θετικές εμπειρίες και ξαναλέω, αναφέρομαι τη θετική εμπειρία της νοσηλευτικής σχολής. Αλλά όμως χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά. Θέλουμε αρκετά δεδομένα. Θέλουμε δεδομένα που θα βασιστούν στην ελληνική εμπειρία. Αυτή που θα πραγματώσει τη διεπιστημονική εκπαίδευση στο προπτυχιακό επίπεδο. Αυτή που θα πραγματώσει τη διεπιστημονική εκπαίδευση στο επίπεδο της ειδίκευσης, στην ειδικότητα. Μιλάω για τις ιατρικές και όχι μόνο. Και φυσικά τη διεπιστημονική εκπαίδευση στην κλινική πράξη. Φοβάμαι ότι μιλάμε πολύ ρητορικά. Και ομιλών, σαφέστατα, πολλές φορές συλλαμβάνω τον εαυτό μου να μιλάω ρητορικά. Αυτό όμως δεν εμποδίζει να λέμε ότι, ξέρετε, δεν φτάνει εδώ, και το έκανε και το προστρογγυλό τραπέζι, να λέμε ότι, ξέρετε, έχουμε την ανάγκη των επαγγελμάτων υγείας. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Και τώρα, μέσα στην κρίση της πανδημίας, απευθύνομαι στην εξαιρετική συνάδελφό μου, την κυρία Σουρτζή. Κυρία Σουρτζή, αναλάβετε την πρωτοβουλία εσείς στην Αθήνα. Καλέσετε μας τώρα να μιλήσουμε για τη διεπιστημονική εκπαίδευση στην περίοδο της πανδημίας. Μιλήσαμε για την ομάδα υγείας. Είναι σε συνέχεια αυτής της εξαιρετικής παρουσίασης της κυρίας Τσιλιγιάννη. Είναι ο ρόλος... Ξέχασα να... Λέω, Θεέ μου, ξέχασα την αναφορά στη ΜΕΑ και στον ΜΕΕΦΤΗ, γιατί ήταν κοντά μας η εξαιρετική σήμερα καθηγήτρια και πρόεδρος του Συλλόγου των ΜΕΟΝ ΜΕΕΦΤΟΝ, η κυρία Βιβιλάκη. Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε το ρόλο. Πρωτόλια εμπειρία. Ελάτε όμως τώρα. Εδώ είναι και η πρόσκληση της καινούργιας σειράς. Ελάτε τώρα, πάρτε αυτά τα κείμενα, διευρύνετε τα, κάντε τα πράξη. Χρησιμοποιήστε εμπειρίες που, μικρές εμπειρίες, εδώ είναι μια εμπειρία μέσα από μια δημοσίευση που κάναμε από την Κρήτη και όχι μόνο, είναι οι συνάδελφοί μου, που προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για τη διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από την εμπειρία της evidence-based πρακτικής. Ελάτε να μιλήσουμε για evidence-based πρακτική και όχι για evidence-based medicine, που μέχρι τώρα ακόμη υπάρχει στο λόγο μας. Ελάτε να δούμε αυτό που είπε και η κυρία Σουρτζή, αλλά και οι συνάδελφοι, να πάρουμε τα θεωρητικά πλαίσια. Εδώ υπάρχει ένα θεωρητικό πλαίσιο, όπου ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που κοιτάξαμε,
για να υπογραμμίσω και αυτό που είπε και η κυρία Σουρτζή και αυτό που είπατε και εσείς, κυρία Τσιλιγιάννη. Δεν μπορώ να διανοηθούμε διεπιστημονική, διεπαγγελματική εκπαίδευση, ακόμη και προπτυχιακή, χωρίς την ενεργό ανάμιξη των ίδιων των ασθενών και της οικογένειάς τους. Ακόμη και στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων οδηγιών. Το κάναμε πριν από χρόνια στην Κρήτη, όταν μιλήσαμε για αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις 13 κατευθυντήριες οδηγίες, όπου είχαμε εκπρόσωπο των ασθενών και εκπρόσωπο των νοσηλευτών. Δεν είχαμε εκπρόσωπο όλων των επαγγελμάτων υγείας. Ας το τολμήσουμε να το κάνουμε τώρα. Βλέπετε εδώ όχι μόνο η ανάμιξη των οικογενειών και των ασθενών, αλλά και των ίδιων των φροντιστών. Οι φροντιστές που μπορεί να μην είναι μέλη της οικογένειας, δεν θα πρέπει να είναι μέρος της διεπιστημονικής προσέγγισης μέσα στην εκπαίδευση. Είναι πολλά και σημαντικά ζητήματα, τα βλέπετε μέσα στα θεωρητικά πλαίσια. Ένα άλλο θεωρητικό πλαίσιο που βγήκε και αυτό μέσα σε μια προσπάθεια διεπιστημονικής συνεννόησης και μια πρόσφατη δημοσίευση, όταν συζητήσαμε την αναγκαιότητα της επιστημονικής συνεργασίας, αλλά κυρίως μέσα από την εκπαίδευση, και εδώ αξίζουν πολλές ευχαριστίες. Γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτάκης την καθηγήτρια, την κυρία Τσιράκη, που πραγματικά έχει ουσιαστικά μεσολαβήσει σε αυτή τη διασύνδεση, σε αυτή τη διασύνδεση των επαγγελμάτων υγείας, και βλέπετε ότι τόλμησε αυτή η δημοσίευση να μιλήσει για τη διασύνδεση αλλά και την αναγκαιότητα εκπαίδευσης σε θέματα που φέρνουν σε επαφή τη δημόσια υγεία, που λέει κανένας τι δουλειά έχει η δημόσια υγεία μέσα στην υποστηρικτική, αυτό που λέμε το palliative care. Πολύ και μεγάλα ζητήματα από αυτά που έθεσε και η προηγούμενη εισήγηση για την κοινωνία, για την κοινότητα. Αυτή η κοινότητα, κυρία Σουρτζή, φοβάμαι ότι την έχουμε ξεχάσει. Τη χρησιμοποιούμε ρητορικά. Τι είναι κοινότητα? Ας ψάξουμε να βρούμε τον definition της κοινότητας και ενός εξαιρετικού όρου που εμείς οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε κάτω από τον όρο community oriented primary care. Δεν μιλούσαμε μόνο με γεωγραφικά προσδιορισμένα όρια έναν πληθυσμό, αλλά μιλούσαμε και με όρους χαρακτηριστικών πολιτισμικών, επιθυμιών, προσδοκιών, ανησυχιών. Αυτή η ταυτότητα του πληθυσμού που βγαίνει μέσα από τον όρο κοινότητα δεν τον θυμηθήκαμε. Για να σας θυμίσω και τον μεγάλο πρόσωπο φιλόσοφο, τον Ιμάνουελ Καντ, που έλεγε ότι δεν φτάνουν μόνο ο κόσμος του φαίνεστε, αλλά και ο κόσμος του νοείται. Το διευρύνω λίγο και το απλοποιώ, γιατί είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε πίσω τη γνώμη των ασθενών, αλλά και τη γνώμη των stakeholders. Πότε συζητήσαμε την ανάμιξη των φορέων με οποιοδήποτε όρο, όχι μόνο των φορέων, των εκπροσώπων των ασθενών, στη διεπιστημονική, διεπαγγελματική εκπαίδευση? Πότε τους βάλαμε μέσα στο σχεδιασμό? Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και τις δικές τους προσδοκίες, τη δική του ταυτότητα, και βλέπετε διαφάνειες που έχουν να κάνουν με την αντίληψη του κινδύνου, που μπορεί κανένας να την ταιριάξει στα πρόσωπα, μπορεί να την ταιριάξει στις οικογένειες, αλλά μπορεί να την ταιριάξει στις κοινωνικές ομάδες. Αν μη τι άλλο, οφείλουμε να την αναγνωρίζουμε. Γιατί στο τέλος θα ακούσουμε τον ασθενή να λέει: κάνετε εσείς οι επαγγελματίες υγείας πολλά πράγματα για μας, αλλά χωρίς εμάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τι συζητήσαμε μέσα στη διεπιστημονική και διεπαγγελματική εκπαίδευση, την τέχνη της επικοινωνίας και ιδιαίτερα την ενθάρρυνση και την προτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς? Μεγάλα τα ζητήματα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να παίρνουμε δάνεια όλοι μας, και κάνουν πάρα πολύ, πολύ καλά, και ξέρω και τη δουλειά που κάνει και η νοσηλευτική σχολή και την αποτύπωση των Williams Miller και Stefan Rawlings, την κινητοποιώ τους προσέγγιση. Αλλά οι ίδιοι όταν μιλάνε, είχα τη χαρά να μιλήσω και να συνδιαλεγώ μαζί τους, όταν τους είχα ζητήσει να γράψουμε ένα βιβλίο μαζί και μου είπανε: κύριε Λιονί, ακούστε σεμνότητα ακαδημαϊκών δασκάλων. Ζητάτε να γίνουμε συγγραφείς σε μία μεθοδολογία που μπορεί να την αναδείξαμε και στον οποίο, αν μη τι άλλο, περιλαμβάνει διαλόγους μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, και τι δουλειά έχουμε εμείς με την ελληνική γλώσσα? Τόσο σημαντικά μηνύματα. Εμείς να γράψουμε τον πρόλογο, εσείς γράψετε το βιβλίο, που σημαίνει λοιπόν ότι δίνουν το ρόλο στον ασθενή και το ρόλο στους ίδιους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, πρέπει να εκπαιδευτούν όμως για να αναπτύξουν αυτό το διάλογο, αυτό το είδος στην επικοινωνία.
για να μιλήσω και τους όρους της συμπόνιας που έκανε και ειδική αναφορά ο συνάδελφός μου, ο κύριος Συμβουλάκης. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά πήγα πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα, γιατί δεν χρειάζεται κανένας ρητορικά να καλύψει το θέμα. Και ούτε θα ήθελα εγώ με τα δικά μου μάτια, όσο και αν προσπαθώ να φωτίζεται η δική μου η εικόνα του φαίνεστε από πολλούς μεγάλους, σοφούς, μικρούς και μεγάλους. Εν τούτης όμως η μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι σε εσάς, τους νεότερους. Δεν θα βασιστείτε στο λόγο το δικό μας. Πρέπει να πάρετε στα χέρια σας αυτό που φτιάξαμε εμείς, το οποίο είναι πρωτόλιο. Πάρτε το όμως και σμιλεύστε όσο μπορείτε. Δώστε του μορφή και μετά κάνετε του πράξη. Εμφυσίσετε του, δώστε του κίνηση. Αυτό εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Φτιάξαμε κάποια πράγματα, δεν το ξεχνάμε, αλλά από εκεί και πέρα στα χέρια σας είναι να δώσετε ζωή σε αυτό το άψυχο και ακόμη αμορφοποίητο. Θα ήθελα εδώ, πραγματικά, επειδή βλέπω και έναν εξαιρετικό μου φίλο, θα ήθελα να, δεν ξέρω αν με ακούει, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Αναφέρομαι στον καθηγητή τον κύριο Σγάντζο. Μαζί θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Μιχαήλ και την κυρία Πετροπούλου. Και φυσικά με την βοήθεια και των συναδέλφων μου σκεφτήκαμε, μα είναι δυνατόν να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας στην κοινότητα, στη γενική οικογενειακή ιατρική, χωρίς ουσιαστικά να καλούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν τα θέματα της αποκατάστασης. Είναι δυνατόν πραγματικά να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας χωρίς να παίρνουμε τους νοσηλευτές εκείνους, αλλά και τους άλλους επαγγελματίες που εκπαιδεύονται στο palliative care. Και αυτή τη στιγμή, ναι, είναι και αυτό μια μικρή, και έκλεισα εδώ, ένα μικρό best practice. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο της Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης δίδει μια σειρά διαλέξεων μια ολόκληρη μέρα στους φοιτητές μας. Νοσηλευτής από το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς επίσης και μια εξαιρετική Ελληνοκύπρια που είναι στη Γερμανία, δίδουν διαλέξεις σήμερα για το palliative care. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τους άλλους, λιγότερο για τον εαυτό μας και ίσως κάτω από αυτές τις αρχές μπορούμε σιγά σιγά να πάρουμε την εμπειρία από την νοσηλευτική σχολή, να τη μεταφέρουμε στην Κρήτη, να σπάσουμε τα διαφράγματα μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου της Αθήνας, να πάμε να βρούμε το ΕΛΜΕΠΑ που σήμερα ξανά έκανα δημόσια την πρόσκληση στη συνάδελφό μου, την καθηγήτρια την κυρία Παπαδακάκη, και της λέω, μα είναι δυνατόν 7 χιλιόμετρα να είμαστε, και βλέπω εδώ τον καθηγητή τον κύριο Φραγκιαδάκη αυτή τη στιγμή, που θυμάμαι ότι αγωνιζόμαστε κάποιοι για να ενοποιηθούν τα πανεπιστήμια, και ο κύριος Φραγκιαδάκης που μαζί με τους συναδέλφους του ερχόταν από τη Σιτία να διδάξει είτε μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ή φοιτητές μας Εράσμους. Νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Η Ελλάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει τους νέους και εξαιρετικούς καθηγητές και μπορεί να προχωρήσει. Κυρία Σουρτζή, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιονί. Βάλατε τόσα πολλά θέματα που δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να τα συζητήσουμε. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή και αυτό το συνέδριο θα έπρεπε να εστιάσει στην εκπαίδευση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Τεσουνίδη, κύριε Δρόσο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε εξ αρχής να μιλάμε για εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που δουλεύουν στη φροντίδα των ηλικιωμένων με κατάγματα ευθραυστότητας, αλλά ίσως πρέπει να το επεκτείνουμε και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τα προγράμματα εκπαίδευσης στα προπτυχιακά και να εφαρμόσουμε, είπε κάτι η κυρία Τσιλιγιάννη προηγουμένως, πάρα πολύ σημαντικό για τις προτροπές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εκπαίδευση, το εστίασε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά η προτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι οι επιστήμες υγείας να σπουδάζουν όσο γίνεται πιο πολύ μαζί για να μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον, να μπορεί να σέβεται ο ένας τον άλλον, να μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις και δεξιότητες. Και αυτός που θα κερδίσει στο τέλος είναι ο πολίτης που χρειάζεται τις υπηρεσίες. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να μάθουμε όλοι μας είναι να σεβόμαστε τον πολίτη και τα δικαιώματά του στο να συμμετέχει στη φροντίδα του και όχι να συνεχίσουμε το πατερναλιστικό μοντέλο που εμείς θα λέμε τι θα κάνει και, ή το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην πανδημία της ατομικής ευθύνης. Δεν έχουν αποτελέσματα αυτά μακροχρόνια. Δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα αν συνεχίσουμε να μιλάμε σε αυτό το επίπεδο. Είπε πάρα πολλές φορές ο κύριος Λιονής για τη δουλειά που κάνουμε στο τμήμα. Νομίζω ότι είπε
Λέει, μάλλον περισσότερα από όσα καταφέρνουμε να κάνουμε κι εμείς. Απλώς προσπαθούμε να ανανεώνουμε το πρόγραμμά μας, να βάζουμε καινούργια μαθήματα, τέτοια που να βοηθούν τους αποφύτους μας να συνεργάζονται, να σέβονται, να βοηθάνε στην εκπαίδευση. Και το κάνουμε βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουμε για το μέγεθος του τμήματος. Στο κομμάτι της διεπιστημονικής εκπαίδευσης, μιας και εμείς είμαστε μία σχολή, δεν είναι όπως στην Κρήτη που πρέπει να συνεργαστείτε, όπως και σε άλλα πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα, που πρέπει να συνεργαστείτε με ένα άλλο πανεπιστήμιο, εμείς είμαστε μία σχολή. Παρόλα αυτά, σε πολύ λίγα μαθήματα έχουμε καταφέρει να έχουμε κοινή διδασκαλία. Βέβαια, αυτή η μικρή εμπειρία φαίνεται να αλλάζει την κουλτούρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει κουλτούρα στην εκπαίδευση. Έτσι θα καταφέρουμε και εμείς να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να ξέρουμε ότι θα ανταλλάξουμε απόψεις ανάλογα με την εστίαση του κάθε επαγγέλματος, με σεβασμό στη γνώμη των αλλωνών και με κύρια σεβασμό στον ασθενή και στην οικογένεια. Δεν βλέπω ερωτήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση βέβαια από τον κύριο Βασιλιάδη που πολύ σωστά είπε η κυρία Τσιλιγιάννη ότι αναφέρεται σε αυτήν και όχι σε μένα, γιατί εγώ σίγουρα δεν μπορώ να σχολιάσω τα κορτικοστεροειδή και τους β' ανταγωνιστές και θα μπορούσε να το κάνει στη συνέχεια η κυρία Τσιλιγιάννη. Αλλά αν κάποιος θα ήθελε, αφού απαντήσει σε αυτό η κυρία Τσιλιγιάννη, να πάρει το λόγο πολύ σύντομα. Έχουμε και τους δύο προέδρους. Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ας απαντήσει όμως η κυρία Τσιλιάγκη. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Δρόσος και ο κύριος Τωσυνίδης, θα έλεγα, επειδή είναι και το κλείσιμο της ημέρας, να το δώσω. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομη στην ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως είπα, η μεγάλη σημασία που το ανέφερα και αυτό είναι γιατί χρησιμοποιεί μια ομάδα υγείας σαν δράση και λόγω του ότι αποτελεί ένα κοινωνικό κίνημα πλέον αυτή η δράση, το Asthma Right Care. Η σκέψη είναι ότι το άσθμα είναι χρόνια φλεγμονή, επομένως για να αντιμετωπιστεί σωστά χρειαζόμαστε τα εισπνόμενα κορτικοστεροειδή, ενώ οι β2 διεγέρτες προσφέρουν απλά ανακούφιση. Αυτή είναι η απάντηση. Και η απάντηση, η αλλαγή των κατευθυντήριων οδηγιών με χρήση των εισπνόμενων κορτικοστεροειδών από τα πρώτα βήματα του ήπιου άσθματος έγκυται στο γεγονός, μάλλον έχει τις βάσεις του, στο γεγονός μιας πολύ μεγάλης μελέτης από την Αγγλία, που συλλέχθηκαν όλοι το αρχείο καταγραφής θανάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, που βρέθηκε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν πάνω από 3 αερολίν σαλβουταμόλης, δηλαδή 3 κάνιστρα το χρόνο, είχαν αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας, ενώ πάνω από 12 αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Επομένως, εκεί στηρίζεται, αλλά ένα μικρό σχόλιο. Η σημασία ήταν, γι' αυτό αναφέρθηκε, ήταν της ομάδας υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και η συμμετοχή ψυχολόγων στη διαμόρφωση ερωτήσεων και προς τους ασθενείς για να συμμετέχουν και αυτοί. Και είναι διαθέσιμα φυσικά στο site που σας έδωσα και μπορώ να το γράψω στο link. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα μπορούσε, ο κύριος Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρονή. Ήθελα να συγχαρώ και το Προεδρείο, αλλά και τους ομιλητές για την πραγματικά εξαιρετική αυτή συνεδρία. Νομίζω ότι υπόθηκαν πολύ σωστά πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Παίρνει λίγο χρόνο, κυρία Σούλτση. Αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε 3 χρόνια πριν όταν συναντηθήκαμε. Τώρα, κάθε φορά που συναντιόμαστε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Είναι μια σταδιακή προσέγγιση και βελτίωση και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, αυτή την διεπιστημονικότητα πολύ γραφειρά περιέγραψαν και ο κύριος Λιονής και οι άλλοι ομιλητές. Νομίζω ότι θα την καταφέρουμε. Είναι στο χέρι μας. Είμαι, όπως σας λέω, πολύ αισιόδοξος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και ο σημερινός μας πρόεδρος, ο κύριος Δρόσος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγητά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο όρος συνάδελφοι είναι η πρότασή μου εις αντικατάσταση του όρου επαγγελματίας υγείας, τουλάχιστον για το FFN. Είναι η πρότασή μου, η οποία βέβαια συνοδεύεται και από την παράκληση, την πρόκληση να γίνουμε πραγματικοί συνάδελφοι στο θέμα της διεπιστημονικής συνεργασίας.
Είναι για μένα λίγο άβολο να μιλάω μετά τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Λιονίη, την κυρία Σουτζή, αλλά ως πρόεδρος του FFN, που αρχίζω να παίρνω λίγο από το βάρος που σηκώσατε τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πω, όπως είπαμε και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο στο τηλέφωνο, ότι η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή στην σύντομη ιστορία του FFN Greece. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Οργανωτική Επιτροπή, να συγχαρούμε τον κύριο Τουσουνίδη, ο οποίος σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της διοργάνωσης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιονίη, τον κύριο Παναγιωτόπουλο και όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της σημερινής ημέρας με εξαιρετικούς ομιλητές. Χάρηκα ιδιαίτερα με τις παρουσιάσεις των συναδέλφων της Κρήτης, οι οποίες δεν ήταν μόνο βιβλιογραφικές, αλλά έδειξαν και τη δουλειά που κάνουν. Χάρηκα διότι είμαι και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και να σας προσκαλέσω όλους να συμμετάσχετε και στο αυριανό πρόγραμμα και ιδιαίτερα στις 3 η ώρα, που είναι μια δύσκολη ώρα, Κυριακή 3 η ώρα το μεσημέρι, αλλά είναι μια συνεδρία η οποία προέκυψε μετά από πρόταση του κ. Λιονίη και του κ. Παναγιωτόπουλου, που θα συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας, στις προκλήσεις και στα προβλήματα που έχουμε στην εφαρμογή των στόχων του FFN. Εμείς οι νεότεροι είμαστε λίγο πιο βιαστικοί. Μας συγκρατεί ο κ. Παναγιωτόπουλος με το να κάνουμε υπομονή και σιγά σιγά, αλλά παρασύρομαι και από την ορμητικότητα του κ. Λιονίη και της κ. Σουτζή, οπότε θα πρέπει κάπου ενδιαμέσως να πορευθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω το λόγο για μισό λεπτό, δεν θα σας καθυστερήσω. Μπορώ να μιλήσω, κυρία Σουρτζή, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάτε, αφού και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστήσω με τον κύριο Τουσουνίδη, θα ήθελα να πω ότι είναι αλήθεια ότι μέσα από την πολλά χρόνια εμπειρία συνάντησα πολλά επαγγέλματα υγείας. Μιλάω τώρα για τις ιατρικές ειδικότητες. Η ιατρική ειδικότητα που με είχε εντυπωσιάσει εδώ και πολλά χρόνια ήταν η καρδιολογία και είναι η καρδιολογία. Μιλάω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είναι αλήθεια και δεν είναι μόνο κόμπλιμεντ για εσάς και αναφέρομαι στην πρότασή σας και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, θα ήθελα να το μεταφέρετε κύριε Τουσουνίδη αυτό, γιατί είναι φίλος, τον καθηγητή και πρίτεν του Πανεπιστημίου, τον κύριο Κονδάκη. Όταν πριν από 3-4 χρόνια, σε μια δύσκολη εποχή, του ζήτησα και του λέω, κύριε Κοσμήτωρα, κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να συνάψουμε και να συνεργαστούμε με το σημερινό ΕΛΜΕΠΑ και τότε, θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, ΤΕΗ, μου είπε Χρήστο, ναι, πρέπει να το κάνεις. Προχώρησε και εγώ θα σε στηρίξω. Και τώρα με τα λόγια αυτά που ακούω από τους συναδέλφους μου που έχουν και την ειδικότητα της ορθοπαιδικής και εσάς που σας βλέπω κύριε Τουσουνίδη, νομίζω ότι και η ορθοπαιδική φαίνεται ότι έχει σπάσει τα διαφράγματα και προχωράει πάρα πολύ μπροστά. Και ειλικρινά και δημόσια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας και όλους τους συναδέλφους ορθοπαιδικής που κάνουν αυτό το μεγάλο άλμα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω σε ένα σχόλιο που βλέπω από την κυρία Μεσθενέου. Ίσως δεν φάνηκε πολύ καλά. Όταν μιλούσαμε για τη συμμετοχή του ασθενή και την εκπαίδευση της οικογένειας και των φροντιστών, εννοούσαμε κυρίως τους άτυπους φροντιστές και όχι τους επαγγελματίες φροντιστές. Ακριβώς. Σημαίνει άτυπος φροντιστής στο ελληνικό πλαίσιο. Εννοούμε και τους ανθρώπους που μένουν με τους ηλικιωμένους στο σπίτι και δεν είναι επίσημοι φροντιστές. Οπότε εννοείται πως οι άτυποι φροντιστές κάθε προέλευσης δίπλα στον ασθενή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να συμμετέχουν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι πέρασε αρκετά η ώρα. Αν κάποιος από όσους βλέπω στην οθόνη μου θέλει να πάρει πολύ σύντομα το λόγο και στη συνέχεια να κλείσουμε την σημερινή ημέρα και να ξεκουραστούμε γιατί να έχουμε κέφι και για την αυριανή. Ο κύριος Τουσουνίδης. Κύριε Τουσουνίδη. Ναι, συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι υπάρχει κάποιος λόγος που ο οργανισμός ο οποίος εκπροσωπούμε τώρα ονομάζεται δίκτυο. Και δεν λέγεται εταιρεία, δεν λέγεται σύλλογος, δεν λέγεται κοινότητα, δεν λέγεται ομάδα. Διότι είναι ένα δίκτυο
ανθρώπων, ιδεών, κοινοτήτων, ομάδων, επιστημονικών εταιριών που προσπαθούν η μία να επηρεάσει την άλλη και όλοι μαζί να επηρεάσουμε κυρίως την πολιτική για να κάνουμε το καλό για τους αρρώστους. Από καθαρά ιατρική άποψη, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Όλοι ξέρουμε πώς πρέπει να δώσουμε το φάρμακο, πώς να κάνουμε το χειρουργείο, πώς να κάνουμε τη φυσικοθεραπεία. Αυτό που μας λείπει είναι πώς να επηρεάσουμε πλέον έτσι ώστε αυτά που σκεφτόμαστε να γίνουν πράξη. Αυτό ήθελα να πω μόνο και να πούμε ότι αύριο συναντιόμαστε στις 9 παρατέταρτο. Ελπίζω να έχουμε την ίδια έτσι παρακολούθηση που ήταν πολύ καλή σήμερα και να πω στον κύριο Λιονί ότι οι ορθοπαιδικοί είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι, κύριο Λιονί, οπότε κάθε τι που είναι έτσι... Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες όρες. Της προόδου το υποστηρίζουμε. Πρωτοπόροι, ας πούμε, κύριε Λιονί. Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ.